Να το σουλάκωσα πάνω. Να το σουλάκωσα πάνω. Να το σουλάκωσα πάνω. Για τον πάνε σωστά, έτσι. Πιστεύω η κάμερα να πιάσει και το λάγο. Βλέπεις ο σκύλος πως γαμίζει. Είναι δίπλα σε άλλα σκύλια. Στο εξωτερικό περιβάλλον, κοίτατε πως γαμίζει. Αυτά που σου έλεγα για την αντικοινωνικότητα. Πες και είναι κανένα μαντρόσκυλο. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν τα σκυλιά τους. Δεν γνωρίζουμε τα σκυλιά μόνο όταν είμαστε δίπλα προς άλλα μας. Πρέπει να τα δούμε σε άλλες περιφορές και στάσεις, σε άλλα πεδία, σε διαφορετικά πεδία από ό,τι του σπιτιού. Άλλο κοίτα, φουλ κοινωνικοποιημένο ακίνητο. Θέματα Πετρουτσιόλη. Κοίτα το. Αυτό που έλεγε ήρεμο. Μπορεί να αναστατώσει και 50 σκυλιά τώρα. Δεν βάζει το τσαούλι του μέσα. Έχεις να πει, Γιώργο. Φταίνε και τα αίματα και η κοινωνικοποίησή σου. Ένα σκυλί μη κοινωνικοποιημένο. Κοίτα το. Πρέπει να του γυρίσω το κεφάλι για να δει. Κοίτα, πρέπει να το κρατήσω το κεφάλι. Αλλιώς θα το γυρίσει. Κοίτα. Μεταβολή άρμα. Κοίτα. Το αφήνω να μυρίσει κακαράτες. Αλλά από το προάβλιο του σπιτιού σου δεν έχει δει τίποτα. Το μυαλό του είναι κουκούτσι. Βλέπει τους λαγούς δειλά με πισωγύρισμα. Κοίτα. Έλλειψη κοινωνικοποίησης. Πολλές φορές είναι δύσκολο να σε καθαρίζω ότι φταίει το αίμα, η κοινωνικοποίηση και τα δύο. Για σένα είμαι σίγουρος ότι είναι η κοινωνικοποίηση. Και τα αίματα, έτσι. Θα αφήνω να προσαρμοστεί. Να οσφριστεί. Κοίτα, τρεις λαγοί. Τρεις λαγοί καμπανάτι. Μέχρι και το σελοφάν φοβάται. Τι άλλο να πω. Τα λέω και τα ξαναλέω και τα ξαναλέω και τα ξαναλέω. Όποιος βάζει μυαλό βάζει. Αφήνω να συγκεντρωθεί. Αφήνω να μυρίσει κακαράτζα. Να ασχοληθεί. Στο βουνό τι θα σου έκανε. Απλώς θα το κρατήσεις για βόλτα στα μάξι να πάτε διακοπές στο εξωγικό. Στο λαγό τι θα σου έκανε. Να τη λαγή. Στο βουνό θα τους έβγαζε έναν έναν. Και θα μάθαινε με τον καιρό. Πάντα η άβρα μου βοηθάει τα σκυλιά. Η άβρα μου βοηθάει τα σκυλιά. Αλλιώς δεν βγαίνουν τα σκυλιά. Άμα δεν τα ακουμπήσει εδώ το μαγικό το χέρι, θα δείξει η κάμερα. Με το μαγικό το χέρι, το σκυλί δεν βγαίνει.
βγαίνετε. Να ρίξουμε κανέναν υπνάκο. Για Λουλού και σένα είναι μάνα. Να δούμε όμως θα ξυπνήσει όπως τον Μπίκλης. Θα το ξυπνήσουμε όπως τον Μπίκλης. Του Αλέκου. Κοίτατε. Με πουλόσκυλα που είχες θα πήγαιναν καλύτερα στο λαγό. Με πουλόσκυλα θα πήγαινες καλύτερα από ό,τι με αυτό εδώ. Άμα στο πουλούσαν ή στο χαρίζαν τώρα που το βλέπεις εδώ, περνές. Ή θα πλήρωνες για να το διώξεις. Να το ανοίξουμε το στόμα να φάει κακαράτη, ούτε να τη γευστείτε. Ωραία. Μπρα. Βάλτε μυαλό. Κοινωνικοποίησε τα σκυλιά σου. Μου είπες ότι έχεις εμπειρία από πουλόσκυλα. Τι είναι η κοινωνικοποίηση. Κοίτα τι κοιτάζει. Δει, να δείξει η κάμερα τι κοιτάζει. Τη μάντρα απέναντι. Κοίτα. Θα θέλει να κοιτάζει όλα εκτός από τον λαγό. Και εσύ θες να ασχολείται μόνο με αυτό. Να τι λέει. Πού το. Πρέπει να κάνουμε μαγικά, Γιωργάκη. Πρέπει να κάνουμε τα μαγικά μας. Σάρα το σκύλι. Το πάτημα πάνω παίρνει αίσθηση κυριαρχίας. Κοίτα κακαράτζα, πόσο ντορό, πόσο άλλο ντορό. Στο σκύλι να ξυπνήσει. Πόνο στο παλούκι γάβγιζε σαν τρελό. Εδώ τι κάνει. Το παλούκι γάβγιζε σαν τρελό. Και μπήκε αντιγάβ. Εδώ τι κάνει. Δέσε το σκύλο από την άλλη. Σκυλιά από αντικοινωνικότητα. Κοίτα εδώ τον μπάσταρδο. Μπα.
Βάζουμε μπας και ξυπνήσει και το καθαρό αιμό. Τα λέμε γιατί πολύ είναι υπέρ των μπάσταρδων. Ας κύψει η κάμερα. Μπορεί να ξυπνήσει και το άλλο, βλέπεις, αρχίζει να γαβγίζει. Βάζω από τη μεριά του άλλου. Θα πάρει το κολάι. Πού ήταν, κοίτα τα. Βλέπεις πως αρχίζει να γαβγίζει και το δικό σου. Μόνο ο μάγος μπορεί να τα πετύχει αυτά. Κλάψει κι ο άλλος μέσω της μίμησης. Από στρες κλαίει, όχι το λαγό στην ουσία, αλλά του μένει αυτό. Κοίτα τον μπάσταρδο. Μόνο ο μάγος θα το πετύχει, ναι. Κούτσικο τέλος. Έματα ως επιτοπλή στο Μοντερσίνο. Σκυλί φοβικό, αντικοινωνικό. Πάρα πολύ πέδεμα ως προς το να γρέψει στους λαγούς. Ήταν δειλό και φοβόταν. Η χρήση άλλου σκυλιού τον βοήθησε μέσω στρες να βγάλει γαυγίσματα. Το έχω κοινωνικοποιήσει κατά ένα βαθμό σημαντικό. Η σκύλα ήταν φοβική σε αμάξια, σε άλλους ανθρώπους, σε οτιδήποτε. Εξού και στους λαγούς φοβότανε με το τίναγμα των ποδιών του λαγού. Βλέπετε, η σκύλα σιγά σιγά έχει αρχίσει να γίνεται σκυλή κοινωνικό και κουνάει και την ουρά. Πάμε να δούμε στο λαγό. Είμαστε απόγευμα. Ο λαγός είναι αφημένος από το μεσημέρι εδώ. Επομένως έχει ντορούς. Θέλω να δουλεύει τη μύτη κάτω. Το έχω ξαναπεί. Δεν ευχαριστιόμαστε να βλέπουμε να τρέχει το σκυλί πίσω από το λαγό. Αυτό όταν δεν έχει μάθει την εργασία, το πέταγμα του λαγού το οδηγεί στο να μην ψάχνει με τη μύτη κάτω. Και να τρέχει από πίσω, μετά να μένει σύξυλο και όταν το χάνει να γυρίζει περιστροφικά το κεφάλι του να τον βρει. Το σκυλί τότε έχει χαλάσει. Βλέπουμε ο σκύλος έχει την τάση να δουλεύει τη μύτη κάτω. Τον έχουμε συνηθίσει, την κοινωνικοποίηση, του έχουμε δείξει λαγούς. Πού το κούκλο μου, πού το. Αυτά όλα τα σημεία εδώ είναι θετικά και πρέπει να τα αυξήσουμε τα θετικά σημεία και να τα εξελίξουμε. Τα επίμαχα σημεία έτσι ώστε να δουλέψει. Τους λαγούς δεν τους βρίσκουμε μπροστά μας, αλλά πρέπει να ψάξουν για να βρουν. Σε αυτό το νόημα πρέπει να μπουν τα σκυλιά, να μάθουν να δουλεύουν τη μύτη ως προς το στόχο. Αλλά πρέπει να δουν στόχους, να δουν γιατάκια, να μάθουν το ξέστρωμα πριν το γιατάκι. Εδώ είναι παλιά θέση. Είχε πιάσει ο λαγός. Κοίτα το ενδιαφέρον του σκυλιού. Δεν το κόβουμε το σκυλί όταν δείχνει ενδιαφέρον. Το αφήνουμε να γαλιάσει και γλυκά να δουλέψει πάνω στον τόρο. Βλέπουμε ότι δείχνει ένταση, δείχνει κίνηση και ενδιαφέρον. Εδώ δουλεύει τη μύτη σε ραγκάτσι. Κοίτα, πάει πολύ καλά προς το παρόν.
Ο λαγός είναι εδώ. Τον δείχνει η κάμερα, ο σκύλος είναι εδώ. Θέλω να τον δει, να μπει μέσα. Εδώ. Έχει εντοπίσει μυρωδιά, δεν τον βλέπει. Παραξενεύεται. Το αφήνω και το ξαναβοηθώ. Θα μπει μέσα. Το παροτρύνω, δεν το ζορίζω γιατί όταν τα σμπρώχνουμε εξ αντιδράσεως αμήνονται και έρχονται προς την αντίθετη μεριά. Θέλει ψυχή, θέ και σώματι και οι δύο. Βλέπουμε πόσο το σκυλί έχει κοινωνικοποιηθεί και είναι δεμένο μαζί μου. Εμπιστεύεται. Αλλά απέτησε κόπο για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αν από την άλλη ο πίτη. Εδώ να έχει κάμερα. Βλέπουμε πόσο άμυαλα είναι τα σκυλιά σε αυτή την ηλικία. Άλλοι περιμένουν ότι θα βρουν λαγούς, που θα λέγανε και πετραχίλια. Πρέπει να τον πατήσουν οι ίδιοι για να δουν λαγού. Πολύ ψυχή, τέτοιο σώμα. Θα ξαναβάλω πάλι από την άλλη οπτή. Βλέπουμε ότι κόπο απαιτεί. Εδώ. Είμαστε στους 15 πόντους. Βλέπεις Γιώργο πως ξεκινάνε τα σκυλιά με τη δείκτη δυσκολίας. Περίμενα στην επίδαυρο να σηκώνεις όλους τους λαγούς σε αυτά τα άγωνα κομμάτια με τις ξηρασίες και τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Να τος ο λαγός, στους 10 πόντους. Να πάει η κάμερα από εκεί και να δείξει πόσο κοντά είμαστε στο λαγό. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Είμαστε στους 5 πόντους. Βλέπεις, πατάει το λαγό και δεν τον θέλει.
έχω μπει εγώ μέσα και αυτό βγαίνει έξω. Ενώ έμφυτα το σεγκούτσι έχει τάση να σφρώνει μύτη, να δείχνει ενδιαφέρον, να έχει μια τελικάτη κίνηση, το αποτέλεσμα είναι το απόλυτο μηδέν ως προς το στόχο. Διώξε το λαγό. Θα χτυπήσει το σκυλί με τα πίσω πόδια το λαγό. Κοίτα, κάθεται πάνω. Να δείξει η κάμερα πως το σκυλί κάθεται πάνω στο λαγό. Να έρθει η κάμερα μπροστά. Από εδώ. Ο σκύλος κάθεται πάνω στο λαγό και περιμένετε να σηκώσετε λαγούς στα άγωνα κομμάτια της Επιδαύρου και των νησιών και της Πελοποννήσου. Δηλαδή αυτό είναι ένα παραμύθι, έτσι, ένα όνειρο θερινής νυχτός. Ο σκύλος κάθεται πάνω στο λαγό, ο κόλλος του είναι πάνω στο λαγό. Διώχνω το λαγό, βάζω το σκύλο πάνω στο χνάρι. Ο λαγός είναι εκεί, ο σκύλος είναι εδώ. Τώρα κατάλαβα. Ο σκύλος μένει βουβός, όλο να κλάψει. Πετύχαμε το απόλυτο timing. Να παραξενευτεί, να κλάψει. Ήταν το πρώτο του σκύρτημα. Βλέπετε πώς σηκώνει το κεφάλι. Αυτό τώρα πρέπει να το γυρίσουμε με μύτη κάτω. Το άφηνα να τον δει πολλή ώρα, ήταν τελείως καθαρό, θα πήγαινε με το κεφάλι πάνω. Εδώ πρέπει να αρχίζει να βάζει τη μύτη κάτω. Να το βοηθήσουμε. Έτσι. Έτσι. Έτσι μαθαίνουν τα σκυλιά, Γιώργο. Έτσι μαθαίνουν τα σκυλιά. Πού το πάνε, πού. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Βλέπουμε από ένα άχρηστο σκυλί πως μπορεί να εξελιχθεί στα σωστά χέρια με σωστή δουλειά σε ένα πύραυλο. Θα προχωρήσουμε. Έχω δείξει και θα δείξω πάρα πολλές γραμμές σαγκούτσι και στις ίδιες γραμμές διαφορετικά άτομα. Αυτή η γραμμή έχει αρκετό μοντερσίνο μέσα. Έχω δείξει και θα δείξω ποτενίζα και πετρουτσιόλι. Επίσης αίματα φιόρα βάντι και τζενερότη. Για μένα, και το ξαναλέω, τα καλύτερα αίματα, ειδικά για τα δύσκολα κομμάτια στερεάς και νότιας Ελλάδας και νησιών, είναι τα αίματα ποτενίζα. Μέσα από την πρακτική, μέσα από τα πάρα πολλά δείγματα που βλέπω. Σαν γραμμή, σαν στυλ, σαν ουρά, σαν κίνηση, σαν ευελιξία, σαν αντανακλαστική αντίδραση. Με σωστή όμως δουλειά, όλα τα σεγκούτσι μπορούν να λειτουργήσουν. Μια ράτσα ευαίσθητη,
που θέλει μέθοδο και διορθώσεις στα σημεία. Πάσχουν στα γιατάκια και στα φάλτσα, είτε πριν το γιατάκι, είτε και στη δίωξη. Θα αφιερώσω ειδικό βίντεο όσον αφορά τα μειονεκτήματα του κοντόδρυχου σε κούτσι και τις βελτιώσεις πάνω σε αυτά. Λαγός είναι εκεί πιασμένος, θα βάλω το σκύλο καμπάνα πάνω στο λαγό. Τέτα τέτ που λέμε, κεφάλι με κεφάλι. Να αφήνω να πάρει μια βαριά. Τώρα τον αντικρίζει. Εντάξει. Τι καλύτερο μάθημα. Ο λαγός δεν τον φοβάται, γιατί έχει αίσθηση ότι είναι προφυλαγμένος. Τι καλύτερο μάθημα από αυτό. Πού θα βρεις, Γιώργο, τέτοιο μάθημα. Κοίτα και η ουρά του σκύλου. Απ' τα νεύρα του τρώει τα κλαδιά της βελανιδιάς. Ό,τι καλύτερο. Θα πάω το σκύλο από εδώ για να φύγει ο λαγός από μπροστά. Η κάμερα να κάτσει εδώ. Πόσο καλά ο λαγός αντιλαμβάνεται ότι δεν διατρέχει κίνδυνο. Εντάξει. Αφήνω να πλησιάσει όσο πιο κοντά και να τον ακουμπάει. Με ρίσκο να τον πιάσει. Κάμερα να βγει από εκεί. Κοιτάξτε την ένταση και την ανία. Τον κόπο εδώ. Βλέπουμε την υπερεξάντληση του σκύλου. Ένα σκύλος που αρχίζει να έχει αντίληψη. Τσαγανό. Μανία. Ήταν άχρηστος. Κάτω του μηδενός. Αρνητικός. Κάποιος θα πλήρωνε για να τον δώσει κιόλας πίσω. Κοιτάξτε το. Μπράβο, κούκλα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Είδαμε πριν πως το σκυλί, πλησιάζοντας το λαγό, ο λαγός δεν ένιωθε κίνδυνο και κάθεται ακίνητος. Τα ζώα τα άγρια έχουν διάστηση. Έχουν αντίδραση βάσει των συνθηκών επιβίωσης. Εδώ βλέπουμε πως ο λαγός αισθάνεται ασφάλεια μαζί μου.
Εδώ βλέπουμε πως ο λαγός αισθάνεται ασφάλεια δίπλα μου. Ένα αγρίμι αισθάνεται ασφάλεια δίπλα σε αυτόν που το φροντίζει. Κοιτάξτε, όταν το πρωτοπήρα, πως δεν έβγαζε φωνή και τώρα του τρέχουν τα σάλια. Ήρθασε εκεί, μάλιστα. Να ρίξω εγώ μέσα στο πυκνό, θέλοντας και εμείς. Θέλοντας και εμείς. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Έτσι. Κοίτα, εδώ έβαλε και εμείς την κάτω. Και πέρασε το πυκνό. Όσο σου φαίνεται αστείο, αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα, έτσι. Ακόμα και αυτή η δυσκολία, το τσίπημα από το πυκνό, το ξυπνάει το σκύλι, κοίτα το. Βλέπεις την εξέλιξη του σκύλου. Όσον αφορά το βήμα. Αφήνω το σκύλο να τρέξει, να νιώσει το βουνό. Κάτω σου λάγος απάνω. Κάτω σου λάγος απάνω. Κάτω σου λάγος απάνω. Για τον πάνε σωστά, έτσι. Πιστεύω η κάμερα να πιάσει και το λάγο. Πώς έχει μπει εδώ μέσα. Ούτε γρούνι δεν θα έμπαινε. Μετά τι... Βλέπουμε και το σπάνιελ πώς έχει μπει μέσα εδώ. Αλλά εγώ μετά τις διώξεις πέρασε εδώ μέσα. Στο τελείως σφιχτό. Και ο γέκας. Άκου, άκου. Και πιάσει εδώ μέσα μετά τις διώξεις. Τον έχουν σηκώσει ξανά. Έχουν φύγει πάνω τα σκυλιά.